δεν για είναι τα αυτό... πανεπιστήμια. Έχει ναι, σημασία. Δεν είναι μια υποκρισία. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες ήταν απροκάλυπτος. Δεν είπε, όπως είπε τώρα η κυρία Κεφαλογιάννη, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Είπε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το είπε 4 φορές. Τον από κάτω του ρόλου του λέω ιδιωτικά, λέτε ιδιωτικά. Το διάβαζε κιόλας. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία διότι είναι απροσχημάτιστη, απροκάλυπτη η επιλογή των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που σημαίνει υποβάθμιση του επίπεδου της προσφερόμενης ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Στην Ελλάδα δεν πρόκειται να έρθουν, όπως ξέρετε, πανεπιστήμια τύπου Χάρβατ. Για ποιο λόγο? Διότι δεν υπάρχει. Γιατί έχουν πάει στην Κύπρο, ας πούμε. Δεν πήγε κανένα Χάρβατ στην Κύπρο. Τι λέτε τώρα? Είναι... Η ιατρική σχολή, κύριε φίλη, τώρα. Η ιατρική σχολή που έχει στην Κύπρο είναι η καλύτερη. Μου επιτρέπετε. Λέω, δεν πρόκειται να γίνουν στην Ελλάδα επενδύσεις για πανεπιστήμια τύπου Χάρβατ. Αυτό που θα γίνει στην Ελλάδα θα είναι η αναγνώριση ως πανεπιστημίων, κολεγίων, συχνά χαμηλής ποιότητας, τα οποία δραστηριοποιούνται στη χώρα μας έχοντας ένα franchising από κάποια δευτεροκλασσά τα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Και πιστεύω ότι υπάρχουν δύο ζητήματα πολύ σοβαρά. Πρώτον, θέμα ισότητας. Οι Έλληνες πολίτες και τα παιδιά τους πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν σε δημόσια πανεπιστήμια, ανεξαρτήτως τι χρήματα έχουν τζέπη. Η ελεύθερη επιλογή παίζει ρόλο. Προχωρώ. Δεύτερον, το θέμα της έρευνας. Πολύ σοβαρό. Το πανεπιστήμιο δεν είναι γυμνάσιο, δεν είναι δημοτικό. Δεν μεταδίδει γνώσεις μόνο. Κάνει και έρευνα. Αυτό σημαίνει πανεπιστήμιο. Επιβεβαιώνει τη γνώση την οποία μεταδίδει μέσα από έρευνα. Αν λοιπόν η έρευνα ασκείται στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα γίνεται αυτή η έρευνα, θα διεξάγεται με τις νόρμες, με τις προϋποθέσεις, με τα δόγματα, με τα συμφέροντα των ιδιοκτητών των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ελεύθερη επιλογή αυτού που έχει. Προσέξτε. Ελεύθερη επιλογή λέτε τι, ιδιωτικό ή δημόσιο να διαλέξει. Όχι, ναι. Ο Έλληνας πολίτης. Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει έννοια ελεύθερη επιλογή, αλλά υπάρχει έννοια αυτό που έχει χρήματα να μπορεί να πάει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Εγώ θέλω να στερηθώ τα πάντα για να σπουδάσω το παιδί μου στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Επαναλαμβάνω. Γιατί μου το αφαιρείτε αυτό? Δεν μπορεί να μιλάμε με παραδοξολογίες. Όχι, δεν είναι παραδοξολογία. Η πρώτη επιλογή του Έλληνα πολίτη είναι το παιδί του να πάει στα αξιόπιστα, είναι πολύ αξιόπιστα. Κρίνει ο πατέρας ή η μάνα. Δημόσια πανεπιστήμια. Γιατί το λέτε αυτό? Ένα λεπτό, κύριε Σαραντάκο. Αν μας ακούει και ο κόσμος, κρίνει. Λοιπόν, κανένας Έλληνας πολίτης, καμία ελληνική οικογένεια, αν το παιδί της μπορεί να μπει στο δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν θα κάνει πλέον να πάει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο το παιδί της. Κανένας. Τι εννοείται? Θα πάει στο δημόσιο. Μα έτσι δεν γίνεται τώρα. Άμα δεν μπαίνει στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Όχι, όχι. Συγγνώμη, όταν. Μην τα μπερδεύετε, κύριε Χαζομπουλέ. Όταν δεν μπαίνει στο πανεπιστήμιο, δεν πάει στο εξωτερικό. Δεν είναι επιλογή αυτό. Για επιλογή μιλάμε. Μιλάω για την ελεύθερη επιλογή. Εγώ. Ελεύθερη επιλογή λέει. Είναι άλλο πράγμα, κύριε Ζαρδάκη. Δηλαδή να στερηθώ εγώ τα πάντα για να πάω σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που θα μου διασφαλίσει η πολιτεία ότι θα υπάρχει στη χώρα. Επαναλαμβάνω. Λέτε ότι θα αρνηθώ να πάει το παιδί μου στο δημόσιο που μπορεί να πάει. Αν το κρίνω εγώ. Ναι, και θα το δώσω σε ιδιωτικό. Αυτό είναι παραδοξολογία που λέτε. Γιατί? Δεν ισχύει. Μας ακούει η ελληνική οικογένεια, ο Έλληνας πολίτης. Αν το παιδί λοιπόν δεν πάει στο δημόσιο γιατί δεν μπορεί να περάσει. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Τι θα κάνει, αλλά όχι ότι μπορεί να πάει στο εξωτερικό. Στερήστε τα πάντα και το λοιπόν, στείλει στο εξωτερικό. Το παιδί. Λοιπόν. Πολλά περισσότερα από τα πάντα. Έτσι. Άρα, λοιπόν, γιατί πάει στη Ρουμανία, πάει στην Ιταλία. Άρα έτσι. Λοιπόν δεν υπάρχει θέμα ελεύθερης επιλογής. Εδώ υπάρχει θέμα αναγκαστικής επιλογής. Δεν μπαίνει το παιδί στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Εγώ δεν λέω αυτό πάντως. Το κατάλαβα. Γι' αυτό απαντώ σε εσάς τώρα. Αλλά μας ακούει και η οικογένεια ελληνική τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζήτημα αυτό. Υπόθηκε χθες στη Βουλή πόσα λεφτά χάνει η ελληνική οικονομία από τα δίδακτα και από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά και τις ελληνικές οικογένειες ως πελάτες. Πόσα λεφτά χάνει η οικονομία. Αυτό είναι λάθος. Σημασία έχει η ποιότητα των προσφερόμενων σπουδών, του επίπεδου σπουδών. Όχι πόσα λεφτά χάνονται. Δεν χάνεται τίποτα. Σημασία έχει το επίπεδο των σπουδών στα δημόσια πανεπιστήμια. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω ότι όπου υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, σε πολλές περιοχές του πλανήτη μας και στη γραμμή μας στην Τουρκία, στα Σκόπια και αλλού, η εικόνα είναι αξιοθρήνητη των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είναι business. Δεν μεταδίδουν γνώσεις. Η Κύπρος θα μου πείτε. Άλλη συζήτηση πολύ σοβαρή. Να την κάνουμε. Μα επιλέγετε χώρες τώρα τα Σκόπια και την Τουρκία. Γιατί? Πού άλλου στην Ευρώπη υπάρχει αξιόπιστο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που πηγαίνουν τα παιδιά? Πού, σε ποιο μέρος? Μου πείτε στην Αγγλία, εκεί πληρώνει για λόγο. Δεν είναι ιδιωτικά. Δεν λέω την Αγγλία. Δεν είναι ιδιωτικά. Γιατί θα έρθουν τα ιδιωτικά και δεν θα έρθουν όπως γίνεται με την Αγγλία, όπως γίνεται με τη Σκωτία, όπως γίνεται με τόσες χώρες στην Ιταλία? Κανένα πανεπιστήμιο επίπεδου Χάρβατ, γιατί αυτό έχει στο μυαλό του κόσμου να μιλάει για πανεπιστήμια. Κάτω Χάρβατ είναι ένα στον κόσμο. Και όλα τα Yale κλπ. Στην Γαλλία δεν έχει μη κερδοσκοπικά ωραία πανεπιστήμια. Μη κερδοσκοπικά. Και πάλι σε άλλη λαγκάζ μπαίνετε. Ιδιωτικά λέει και έχει σημασία ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και το μη κερδοσκοπικά το ίδιο πράγμα είναι στην πράξη.
Αλλά έχει σημασία όταν λέει για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για εμπόριο γνώσης. Πάμε, κύριε Φίλε, είναι κατανοητή η θέση σας. Πείτε μου για την Εκκλησία. Αύριο έχουμε μία κρίσιμη σύνοδο των ιεραρχών που θα αποφασίσει τι θα γίνει. Φαίνεται ότι αυτή η συμφωνία υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Η δική σας άποψη ποια είναι. Κύριε Σαραντάκο, και μη συνέγγιση μάσης πειρασμών. Ας αφήσουμε αύριο τους αρχιερείς εκεί. Να λάβουν τις αποφάσεις. Να λάβουν τις αποφάσεις, να ξέρουμε τι θέλουμε. Εγώ έχω πει την άποψή μου. Ορθώς η κυβέρνηση άνοιξε θέμα, ξεπάγωσε ένα θέμα σχέσεων Εκκλησία-Κράτους. Πρέπει να είναι πιο τολμηρή, καμία αντίρρηση. Πρέπει να διασφαλιστούν δικαιώματα του δημοσίου, το δημόσιο συμφέρον. Το να δίνει χωρίς μελέτες νωρίτερα περιουσίες και χρήματα χωρίς μελέτες, τι χρωστάει ακριβώς η πολιτεία. Προφανώς δεν είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος αυτό. Θέλει μια συζήτηση. Δεν μπορεί αυλεπή να δίνονται χρήματα το δημόσιο. Καταλήξαμε με την κρίση. Με την αυλεπή πληρωμή διαφορών πραγμάτων. Αν δεν είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος αυτό που λέτε, το επίδομα των 200 εκατομμυρίων. Όχι, δεν είναι επίδομα. Είναι επίδομα για μισθοδοσία. Και λέω, ΕΣΑΗ, υποποίησες προϋποθέσεις. Να τα δούμε όλα, καμία αντίληψη. Και βεβαίως με διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των απλών ιερέων. Γιατί αυτοί είναι Έλληνες πολίτες. Θα έχουμε τώρα, είναι οξύμορο λίγο το σχήμα, θα έχουμε και ιδιωτικούς παπάδες. Αφού δεν έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, με αυτή τη ρύθμιση και τη συμφωνία πάμε σε ιδιωτικούς παπάδες. Εννοείται της Εκκλησίας. Υπαλλήλους της Εκκλησίας. Ναι, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η εξουσία, το σχήμα έχει την νομοποίηση άνωθεν. Από εκεί πέρα θα δούμε. Ναι, πάντως οι παπάδες θα φύγουν από το δημόσιο. Φεύγουν με ποια είναι, δεν πληρώνονται από την αρχή πληρωμής. Δεν θα έχουν την προστασία την ομπρέλα από το δημοσίου. Θα δούμε τι έχει ακριβώς. Τι θα δούμε. Μου επιτρέπετε. Αυτή είναι η πρόταση κυβέρνησης πάντως. Να φύγουν. Ακούμε όμως. Η πρόταση κυβέρνησης αυτή είναι. Είναι να μην είναι δημόσιοι υπάλληλοι παραδοσιακοί. Καμία αντίρρηση. Αυτό ακούγεται. Αλλά θα πληρώνονται. Αλλά τι σημαίνει αυτό όμως, πως θα πληρώνονται. Εσείς συμφωνείτε με αυτό. Βεβαίως δεν πρέπει να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά υπό ποιες προϋποθέσεις. Τι θα είναι ακριβώς. Γιατί η Εκκλησία είναι νηπή ΔΔΔ. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Αν λοιπόν θα έχουμε έναν συσσαγωγικά υπάλληλο, τον κληρικό, που θα είναι σε νηπή ΔΔΔ και θα πληρώνεται με χρήματα που δίνει το κράτος. Θέλει μια διευκρίνηση. Βλέπετε, είναι μπερδεμένο το πράγμα. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Είναι σωστό να πάψουν να είναι με την έννοια την παραδοσιακή δημόσιοι υπάλληλοι κληρικοί. Είναι σωστό τώρα, να μιλάμε ειλικρινά. Πρέπει να κοπούν οι μισθοί. Δεν πρέπει να κοπούν αμέσως οι μισθοί, αλλά πρέπει να δούμε έναν εξορθολογισμό. Παντού γίνεται εξορθολογισμό. Καμία αντίρρηση. Πώς θα γίνει αυτό ο Μητροπολίτης, θα το κάνει η κυβέρνηση. Θα είναι το ταμείο το εκκλησιαστικό υπό τον έλεγχο του Αρχιεπισκόπου, του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου. Θα είναι ο Μητροπολίτης δεσποτοκρατία στο τετράγωνο, γιατί τώρα δεσποτοκρατία έχουμε. Άρα τώρα αυτό που λέτε ότι μπορεί και το επίδομα, αυτά τα 200 εκατομμύρια, σιγά σιγά να πει η κυβέρνηση, θα κάνω 180. Δεν το λέει αυτό, λέει θα τα δίνει πάντα η κυβέρνηση. Ναι, όταν λέτε να μειωθούν οι μισθοί, τι εννοείτε. Λέω εγώ λοιπόν. Όταν λέτε να μειωθούν οι μισθοί. Να αυξηθεί ο αριθμός των ιερέων και να μειωθούν οι μισθοί. Αυτό είναι ο κίνδυνος. Είναι πρόταση αυτό. Δεν είναι πρόταση. Έχει πει ο κ. Τσίπρας ότι εγώ θα δίνω τόσα. Λέει το κράτος ότι εγώ θα δίνω 210. Ό,τι θες κάνεις. Αν θέλετε πάνω από 10.000 να έχετε, δικό σας θέμα. Μειώστε τους μισθούς. Αυτό είναι λάθος. Είναι να μειώνει η μισθή. Είναι εργαζόμενοι και αυτοί. Πάντως, για να τονίσω, θέλω να τονίσω το εξής. Το Σύνταγμα είναι αυτό που καθορίζει την υποχρέωση. Μα χρηματοδοτούνται, κατά τη γνώμη μου, όλες οι εκκλησίες. Και βεβαίως η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, που εκφράζει ένα μεγάλο μέρος, μια μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Όλοι όμως. Κατά αναλογία και με ισότητα να μπορούν να παίρνουν χρήματα από το κράτος. Τα πόσα είναι άλλη συζήτηση. Θα παίρνουν. Γιατί να παίρνουν. Διότι ο πολίτης, πέρα από τον άρτο και τα θεάματα, έχει την ψυχή του που θέλει τη λατρεία του, τη θρησκεία του κλπ. Άρα το κράτος πρέπει να διασφαλίζει αυτή τη δυνατότητα του πολίτη να θρησκεύεται. Να δώσουμε και στην κυρία Γεφαλαγιάννη τη δυνατότητα να απαντήσει για να πάμε σε τι άλλο. Πρέπει να υπάρχουν μελέτες. Μετά. Και για τα ζήτηματα της μισθοδοσίας και για την περιουσία. Εδώ δίνεται περιουσία χωρίς να έχει τίτλους ιδιοκτησίας η Εκκλησία. Μάλιστα, κύριε Κεφαλογιάννη. Πάντως, ο κύριος Φίλης, από ό,τι φαίνεται, θέτει κάποια ερωτηματικά. Και άρα αυτό δείχνει και λίγο πόσο πρόχειρη ήταν η πρόταση. Και εδώ μιλάμε δυστυχώς για ακραίο λαϊκισμό και ψηφοθυρία. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ εργαλειοποιεί και την Εκκλησία. Πάντως έχει δίκιο και ο Αρχιεπίσκοπο, εμφανίστηκε και ο Τσίπρας. Όχι και έχει μπει σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα, το έχει χειριστεί σαν ένα διμερές παζάρι, έχει ξεσηκώσει τους ιερείς και δυστυχώς έχει δυναμίσει και τις σχέσεις της Ελλάδας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο κ. Τσίπρας μόνος του. Λοιπόν, και εδώ τώρα υπάρχει μια τεράστια αντίσταση. Εσείς πάντως αγκαλιάσατε τους εχθές τους κληρικούς. Υπάρχει μια τεράστια αντίσταση. Δεν πρέπει να απολυθείτε. Θα σα
σας πω τώρα, διότι εμείς έχουμε πει ότι δεν θα δεχτούμε καμία αλλαγή που θα δημιουργήσει ανασφάλεια στους κληρικούς. Σωστή. Και μην ξεχνάμε, και νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσει και ο κύριος Φίλης, ότι η Εκκλησία σε όλα τα χρόνια της κρίσης έχει σταθεί δίπλα στην ελληνική κοινωνία και είναι από τους πυλώνες που στήριξαν την ελληνική κοινωνία, την οικογένεια. Το καθήκον της έπρεπε να κάνει. Δηλαδή η αλληλεγγύη. Το καθήκον της έκανε, κυρία Κεφαλογιάννη. Βεβαίως, αλλά θέλω να σας πω. Είναι ναι, το μήνυμα μην ξεχνάμε, του Θεού, αυτό, λοιπόν, η αγάπη, η αλληλεγγύη. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι κληρικοί που αμείβονται. Προσφέρουν. Πολλοί από αυτούς προσφέρουν, βέβαια. Προσφέρουν. Κάποιοι άλλοι δημόσιοι πάνε κλασικοί στα γραφεία. Και προσφέρει ο κληρικός αυτός που είναι στις περιοχές της χώρας που χρειάζονται περισσότερη στήριξη. Εδώ όμως, και θα σας πω τώρα, ποια είναι η μεγάλη αντίφαση. Διότι λέτε, η πρόταση τέλος πάντων του κυρίου Τσίπρα είναι να μην είναι πλέον, να μην θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, να χρηματοδοτούνται όμως από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και φάνηκε ότι, με αυτό που είπε και ο κύριος Τζανακόπουλος, ότι ουσιαστικά θέλετε να ελευθερώσετε 10.000 θέσεις δημοσίων υπαλλήλων για να προσλάβετε ημετέρους. Διότι αυτή είναι η λογική σας από την αρχή. Το πόλεμο των ημετέρων. Μέσα στην κρίση το 2016 είχαμε 8.000 γιατρούς εσύ, 8.000 και 10.000 ιερείς. Είναι λογικό αυτό? Ναι, πάντως εσείς τώρα το μόνο που θέλετε είναι να δημιουργήσετε ένα περιθώριο. Αφήστε εμείς τώρα. 10.000 θέσεων. Σας ερωτώ ευθέως. Προκειμένου. Το 8.000 γιατροί του ΕΣΥ. Δηλαδή για να γιατροπορεύεται ο κόσμος. Και 10.000 ιερεί μέσα στην κρίση. Είναι λογικό. Δεν πρέπει να γίνει εξορθολογισμό. Αυτό ρωτώ. Δεν συμφωνούμε. Μα είναι πελατειακό θέμα η 8.000 γιατροί. Η Ελλάδα έφτασε εδώ που έφτασε. Ακριβώς επειδή είχε στηθεί ένα πελατειακό κράτος. Εσείς αυτό που θέλετε. Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή θέλει να επιβληθεί με το πελατειακό κράτος το καινούριο. Εσείς το στήσατε. Δεν τον ενδιαφέρουν. Και ρωτώ, μέσα στην κρίση έχουμε 8.000 γιατρούς και 10.000 ιερείς. Είναι λογικό αυτό? Δεν προσπαθείτε να επικρατήσετε με τις ιδέες σας. Προσπαθείτε να επικρατήσετε με το πελατειακό κράτος που στείλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Φίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα πριν από αυτό να δούμε το διαγωνισμό μας.